Πάει και ο Φεβρουάριος και σήμερα είμαστε εδώ για να δούμε τα αγαπημένα του μήνα. Λοιπόν, αυτό το μήνα είχα πιο πολύ καλλιντικά νομίζω. Δεν είχα κάτι πολύ πολύ αγαπημένο, κάτι άλλο. Για να μην και μακρηγορώ, γιατί θα βγει πάντα, θα βγει μεγάλο το βίντεο και θα κάνει και πολλή ώρα να ανεβεί, είμαι σίγουρη. Συνήθως γιατί με την ανάλυση, την καινούρια. Ας σας δείξω τα αγαπημένα μου του μήνα. Λοιπόν, αυτό το μήνα, το Φεβρουάριο που μας πέρασε, αγάπησα πάρα πολύ αυτό το σαμπουάν της Άιος. Το συγκεκριμένο το έχω βάλει, θα το δείτε και σε ένα βιντεάκι της ανακύκλωσης που θα κάνω. Μάλλον λογικά θα ανέβει μετά από τα αγαπημένα του μήνα. Που θα λέει, θα σας πω και περισσότερες πληροφορίες. Το μόνο που να σας πω είναι ότι είναι ένα πολύ καλό σαμπουάν και θα το ξαναπάρω εννοείται. Λοιπόν, το επόμενο που ανακάλυψα και το συγκεκριμένο είναι και λίγο μπιχλιάρικο τώρα, θέλω να το πλύνω, γιατί κάθε Κυριακή κάνω τα πινέλα και αυτά, τα πλένω, και είναι Κυριακή σήμερα. Είναι αυτό εδώ το Beauty Blender, το πήρα στα H&M, αν δεν κάνω λάθος 2,5 ευρώ ή 3, δεν θυμάμαι, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Βασικά το γνήσιο, το Beauty Blender, κάνει νομίζω 30 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα να δώσεις 30 ευρώ για ένα σφουγγαράκι, δεν παίζει. Προσωπικά δεν παίζει όμως. Και 3 ευρώ μας ενδιαφέρει, είναι πάρα πολύ καλό και είναι πολύ καλή ποιότητούλα του. Το επόμενο αγαπημένο αυτό το μήνα, χρησιμοποιούσα αυτή την κολόνια της Lod, την Eder Code, είναι αυτή εδώ πέρα. Και μυρίζει πάρα πολύ ωραία, είναι καινούρια. Το χρούτσο χρούτσο που ακούτε, άμα το ακούτε είναι η Σιμπά. Έλα εδώ. Και θα μου αφήσετε να κάνω μια παύση γιατί τελείως δεν θα σταματήσει. Έλα εδώ. Να δείτε πόσο πινάλο είναι. Φάκι. Να συνεχίσουμε το βιντεάκι γιατί τελείως δεν γίνεται. Λοιπόν, το επόμενο πολύ αγαπημένο ήταν αυτή εδώ η κρεμούλα της Biotent. Χρησιμοποιώ τώρα εδώ και είχα σταματήσει να τη χρησιμοποιώ και ξαναξεκίνησα να τη χρησιμοποιώ. Περίπου μια εβδομάδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και κάνει πολύ, ενυδατώνει πάρα πολύ το δέρμα και γιατί είχα παθεί μια ταρχικά το δέρμα μου τώρα τελευταία και έχω βγάλει κάτι σπυράκια σε όλο το πρόσωπο, δύο-τρία σπυράκια και έχω βγάλει και ένα εδώ τεράστιο που όσο κονσίλ και να ρίξεις φαίνεται και μου ξυπάς τα νεύρα. Αλλά τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ καλή κρεμούλα και τη συνιστώ ανεπιφύλακτα, δηλαδή άμα για οικονομική κρέμα ημέρας και άμα δεν έχετε πολύ μεγάλο πρόβλημα με το δέρμα σας, είναι αρκετά καλή. Το επόμενο πολύ αγαπημένο είναι αυτό το καθαριστικό και απολυμαντικό λέει για τα πινέλα. Βρέθηκα σύντομα στα Τζάμπο και το ξαναπήρα. Είναι ένα πολύ καλό προϊόν σχετικά για το πινελάκι από τη Βικτόρια. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος κάνει και 2 ευρώ. Και για να καθαρίζεις τα πινέλα σου για να μην τα πλύνεις συνέχεια και να εξοικονομείς λίγο χρόνο είναι αρκετά καλύτερο. Λοιπόν, αγαπημένο μικρά από αυτό το μήνα είχα αρκετά γιατί δοκίμασα πολλά προϊόντα. Κλασικά, δύο κλασικά αγαπημένα μικρά. Είναι αυτά εδώ, τη Singlot και τη Elf, που κλασικά είναι αγαπημένα μου αυτά τα δύο. Τα επόμενα καινούργια που δοκίμασα είναι κάτι δειγματάκια που παρήγγειλα από το eBay, από τις BB Cream, αυτές εδώ. Και από όλες αυτές που δοκίμασα, αυτές τις δύο τις ξεχώρισα. Θα σας γράψω ένα αναλυτικό blog post, είναι από την Skin η μία και η άλλη είναι Diamond λέγεται, αλλά νομίζω ότι όλες από τη Skin, από την ίδια εταιρεία είναι. Τώρα εμείς θα σας γελάσω κιόλας. Θα σας γράψω ένα αναλυτικό blog post στο blog, οπότε αναμένετε. Και θα σας πω ότι δίνει οι δυνατότητες κάθε μία και τη σύστασή τους. Επίσης, δοκίμασα άλλη μια καινούργια, αν και δεν την δοκιμάζω, τώρα δεν την χρησιμοποιώ πολύ καιρό, μία εβδομάδα περίπου και λιγότερο να σας πω. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και σίγουρα με την πρώτη ευκαιρία θα την ξαναπάρω αυτή άμα βρω προσφορά στο eBay. Είναι της Skin Food, είναι αυτή εδώ πέρα και την είδα και από την Artemis. Μ' αρέσει πάρα πολύ η συστασή της και, έχει, και αφήνει πάρα πολύ ωραία ενυδατωμένο το πρόσωπο, χωρίς να λιγδιάζει, χωρίς τίποτα, πάρα πολύ καλή. Νομίζω κανονικά και πρέπει να κάνει 10 ευρώ ή 8, αλλά άμα ψάξετε προσφορούλες στο eBay μπορείτε να βρείτε και προσφορά. Εγώ ας πούμε τη βρήκα σε προσφορά και αυτός ο πολιτής είχε για 2 μέρες προσφορά 5%, οπότε πήγε στα 4 ευρώ. Αγαπημένο επόμενο είναι κλασικά της Rimmel η Stay Matte, το νούμερο 6 που είμαι εγώ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πουδρίτσα που όντως σε κρατάει matte και νομίζω ότι δεν δοκιμάζω και πάρα πολλές, αν και έχω αρκετές backup πουδρίτσες να δοκιμάσω. Έχω κολλήξει με τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, από σκιές χρησιμοποίησα πάρα πολύ της Wet n Wild αυτά εδώ τα 3 τα χρωματάκια.
Είναι το νούμερο 383 β. Πολύ ωραία χρωματάκια, πολύ ωραίες καλλυπτικές και αρκετή καλή διάρκεια. Λοιπόν, από primer χρησιμοποίησα τη Moi Academy. Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει το αγαπημένο μου primer τώρα πλέον. Είναι πάρα πολύ ωραίο, βγάζει ένα περίεργο χρώμα. Χρώμα καφέ, αν δεν κάνω, καφέ μπες. Και δεν μυρίζει κιόλας, οπότε είναι αρκετά καλούτσικο. Λοιπόν, από concealer χρησιμοποίησα της La Girl, το Color Concealer, πώς λέγεται, PRO Concealer, αυτό εδώ πέρα. Όπως σας είπα, είχα ένα πρόβλημα με αυτό εδώ το σπυράκι και είχε γίνει Βεζούβιος στην κυριολεξία και ήθελα να το καλύψω. Και το συγκεκριμένο δεν είναι αρκετά καλή κάλυψη και δεν το περίμενα και έχει αυτό εδώ το σφουγγαράκι εδώ που το σπρώχνεις και βγάζεις το προϊόν και το βάζεις, ξέρω εγώ, σου εκεί πέρα που θέλεις να καλύψεις. Λοιπόν, και τέσσερα τελευταία προϊόντα. Το ένα είναι αυτή εδώ η σκιά από την ELF. Αυτές οι σκιές, όπως σας είχα πει, δεν μου αρέσουν, αλλά για τη χρήση που τους κάνω εγώ, τα χρησιμοποιώ ίσα με βάση σκιάς για να τονίσω κάποιο χρώμα που είναι πάλι στις ίδιες αποχρώσεις ή τις βάζω κατά το φρύδι όταν είναι τις λευκές. Απλά σας έφερα διαγματικά αυτή να δείτε. Τώρα, από αγαπημένο ρούζ, είναι αγαπημένο ρούζ αυτό εδώ πάλι της ELF, που είναι σε μορφή stick, σε τέτοια μορφή. Και είναι πολύ βολικό γιατί το παίρνεις, το κάνεις ένα χλάτς, το ανακατεύεις και σου δίνει πολύ ωραίο αποτέλεσμα, έτσι, ζωντάνιας. Λοιπόν, το πρώτο τελευταίο αγαπημένο είναι αυτό εδώ το Lip Balm, που είναι Raspberry Sugar από τα H&M και το σπρώχνεις έτσι και είναι έτσι μέσα. Μυρίζει όντως πολύ ωραία και αφήνει πολύ ωραία κάλυψη χωρίς να κολλάνε τα χείλια και αρκετά ανυδατωμένο. Και αν δεν κάνω λάθος, έκανε και 2 ευρώ. Και το τελευταίο, που με ρωτήσατε πάρα πολλές φορές γιατί το φόραγα στο προηγούμενο βιντεάκι, είναι αυτό το κραγιόν που φοράω και τώρα, που είναι από της εταιρείας Lee Hyton και είναι το νούμερο 204 Roulette Red. Είναι αυτό εδώ το χρωματάκι, είναι σε τέτοια μορφή. Τη μούλα δεν ξέρω να σας πω γιατί το είχα παραγγείλει από το beauty box που στέλνουν στο σπίτι και μου έτυχε αυτό το κραγιονάκι και είναι αρκετά καλό. Η υφή του είναι ούτε ξηρή, ούτε απαλή. Τώρα το χρώμα βγαίνει, δηλαδή άμα κάνεις το χέρι σου αφήνει το χρώμα πάνω στο χέρι. Δεν είναι δηλαδή, δεν στεγνώνει να μείνει σταθερό, φεύγει αλλά φεύγει ομοιόμορφα. Επίσης είναι αρκετά καλό θα έλεγα κραγιόν, τώρα δεν ξέρω πόσο κάνει σαν τιμή. Αλλά νομίζω ότι από ό,τι έψαξα λίγο, η συγκεκριμένη εταιρεία είναι λίγο ακριβή. Λοιπόν, έπεσε και το κραγιόν. Ποιότητα. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου για το μήνα. Θα ήθελα πολύ να μου πείτε και εσείς τα δικά σας αγαπημένα, να μου τα γράψετε από κάτω. Ή επίσης, άμα έχετε βιντεάκι, να μου το ανεβάσετε το βιντεάκι response με το δω. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια!